Με το Ρωμαϊκό Θέατρο της Νικόπολης ξεκίνησε η διαδικτυακή σειρά ομιλιών με τίτλο «Πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου» που πραγματοποιείται από το Μέγαρον Πλάς και το Σωματείο Διάζωμα. Η διαδικτυακή εκδήλωση περιλαμβάνει 4 διαλέξεις για τα αρχαία θέατρα Νικόπολης, Κασόπης, Αμβρακίας και Γιτάνων. Η φετινή περιήγηση άρχισε με την εκδήλωση «Παραμερίζοντας το πέπλο του χρόνου, Ρωμαϊκό θέατρο Νικόπολης» και μεταξύ των άλλων περιέλαμβαν ομιλίες στο έργο ανάδειξης του Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης από την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Ανθή Αγγέλη. Η εξέλιξη του έργου ήταν η δεύτερη ενότητα που περιέλαμβανε η διαδικτυακή αυτή εκδήλωση με τον υπεύθυνο του έργου και επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης, Ευάγγελο Παυλίδη. Το συντονισμό της συζήτησης είχε ο πρόεδρος του Διαζώματος, Σταύρος Μπένος. Απόψε θα έχουμε τη συνέχεια στο μέσα από το Μέγαρο Μουσικής των πρωτότυπων και εξαιρετικών αφηγήσεων, διαλέξεων, παρουσιάσεων σπουδαίων αρχαιολογικών χώρων, σπουδαίων αρχαιολογικών έργων. Σήμερα λοιπόν την τιμητική της έχει η εφορία της Πρέβεζας και ένα κορυφαίο μνημείο που πέρα από την αρχαιολογική του αξία έχει και μια τεράστια ιστορική και συμβολική αξία που είναι το αρχαίο θέατρο, το Ρωμαϊκό θέατρο της Νικόπολης. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η περιπέτεια, η φιλοδοξία ήταν και είναι και παραμένει, γι' αυτό έγινε το διάζωμα. Το κεντρικό μας μήνυμα είναι να φέρουμε τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, να τα αγαπήσουν οι τοπικές κοινωνίες, να τα αγκαλιάσουν. Δεν υπάρχει καλύτερη προστασία από αυτή. Αυτό μου αρέσει να το λέω κοινωνικοποίηση των μνημείων. Αλλά και στο κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι σαν να χτίζουμε σιγά σιγά μια μεγάλη συμμαχία αγάπης για τα μνημεία μας, γιατί μας έχουν ανάγκη όλους τα μνημεία μας. Αλλά πέρα από όλη αυτή τη μεγάλη συμμαχία, αρχίζουν σιγά σιγά να εκδηλώνονται ωραίες πρωτοβουλίες, στις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ τώρα και ξεκινώ με ένα τοπικό σπουδαίο δημιουργό της περιοχής, τον Λέανδρο Σπαρτιώτη. Αυτός είναι ο αγαπημένος μας Λέανδρος. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης στην περιοχή, ο οποίος κάθισε με το πενάκι του και μας έδωσε την εικόνα, τη σημερινή εικόνα και των 5 αρχαίων θεάτρων και αυτή η εικόνα θέλω να δούμε ορισμένες από τη δημιουργία του, ορισμένα έργα από το Ρωμαϊκό Θέατρο βεβαίως, της Νικόπολης, γιατί την αντίστοιχη δουλειά έχει κάνει για όλα τα θέατρα της διαδρομής. Αυτή λοιπόν είναι, βλέπετε, μια πρώτη εικόνα του Λέανδρου. Συνεχίζουμε. Αυτή μια άλλη εικόνα, βλέπετε τι ωραία έχει αποδώσει. Και αυτή είναι μια τρίτη εικόνα. Αυτές τις εικόνες τις αξιοποίησε ένα τοπικό ίδρυμα, το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολης, πρόεδρος του οποίου και ψυχή του οποίου είναι ο κύριος Νίκος Καράμπελας, που βλέπετε εδώ, ο οποίος κύριος Νίκος Καράμπελας μας έχει κάνει την τιμή, ύστερα από πρόταση του Περιφερειάρχη, να είναι και ο πρόεδρος του κλάστερ των επιχειρήσεων, δηλαδή, που συντρέχουν και είναι οι συνοδοιπόροι της διαδρομής μας. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περνάμε σε έναν άλλο καλλιτέχνη, αυτό ήταν μια προχθεσινή επιστολή που πήρα, έκπληξη. Είναι ο κύριος Κώστας Καλέτζης, ορίστε, ο κύριος Καλέτζης, ο οποίος ύστερα από πρόσκληση της τοπικής εφορίας ενός στελέχου, της κυρίας Μπάρκα, πήγε και έχει αποτυπώσει ορισμένες στιγμές μοναδικές από το εργοτάξιο, για να τις δούμε. Βλέπετε εδώ τα στελέχη του Υπουργείου της εφορίας μας. Εδώ το εργατοτεχνικό προσωπικό επί το έργων. Κώστα, φαντάζομαι μας ακούς, μου θυμίζεις λίγο Σεζάν, ξέρεις, η τεχνοτροπία σου. Βλέπετε εδώ από το κύλον και αυτή την τέντα που είναι για το εργοτάξιο, για να προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σου. Και περνάμε τώρα σε μια άλλη συμβολή που είναι από τα ελληνικά ταχυδρομεία. Βλέπετε τα γραμματόσημα.
Πέσαμε σε μια δύσκολη συγκυρία και δεν είχαμε την προβολή που θα έπρεπε σε αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία των ελληνικών ταχυδρομείων. Η εφορία αρχαιοτήτων Πρέβεζας υλοποιεί στο πλαίσιο της πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου το έργο προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μεγάλου θεάτρου Νικόπολης, δεύτερη φάση. Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ερευνήθηκε σε όλη του την έκταση το ανώτερο τμήμα του κύλου, που χωρίζεται από το κατώτερο με διάδρομο διάζωμα, και αποκαλύφθηκαν οι υπόγειες στοές που στήριζαν την υποδομή των εδωλίων. Πάνω από την δυτική πάροδο εντοπίστηκε θεωρείο, η διακεκριμένη θέση για τους αξιωματούχους που αναπτύσσεται σε δύο πλακόστρωτες εξέδρες. Μία διερευνητική τομή στο κατώτερο τμήμα του κύλου, στον κεντρικό άξονα του μνημείου, έφερε στο φως σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης τμήμα από τις δύο κατώτερες σειρές των εδωλίων και τμήμα της κεντρικής κλίμακας. Αποκαλύφθηκε ακόμα τμήμα του δαπέδου της ορχήστρας από μαρμάρινες και ασβεστολιθικές πλάκες, σε δύο από τις οποίες διατηρούνται οι οπές ένθεσης μεταλλικών γραμμάτων πολύστοιχης επιγραφής. Δύο ακόμη τομές στο σκηνικό οικοδόμημα έφεραν στο φως τμήματα από την πρόσωψη του προσκηνίου με διακοσμητικές κόνχες, τμήματα από την άβλακα της αυλαίας και την αψιδωτή διαμόρφωση της κεντρικής εισόδου της σκηνής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες όπως η απομάκρυνση επικίνδυνων καταπεσμένων όγκων του μνημείου, άμεσα στερεώσεις δημόρφων τυχοποιιών και κατασκευάστηκαν περίφραξη, ασφαλείς διαδρομές επισκεπτών καθώς και πινακίδες ενημέρωσης. Τα σημαντικά αρχαιολογικά δεδομένα που ήρθαν στο φως με το έργο της προηγούμενης περίοδου αποτυπώθηκαν στον αρχαιολογικό οδηγό που εκδόθηκε για το μνημείο με συγγραφείς τους αρχαιολόγους κ. Κωνσταντίνο Ζάχου και Ευάγγελο Παυλίδη και τον αρχιτέκτορα κ. Χιλέα Τρανουλίδη και αξιοποιήθηκαν για τη σύνταξη μελετών για την αποκατάσταση του μνημείου. Πρόκειται για την αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου που εκπονήθηκε από τον κ. Θέμη Μπιλή και την κ. Μαρία Μαγνίσαλη, τη στατική μελέτη των αναλυματικών τείχων με μελετητή τον κύριο Γεράσιμο Θωμά, τη μελέτη επαναφοράς τμήματος τυχοποιίας στα νοτελικά παρασκήνια της σκηνής του κύριου Δημήτρη Κορέ και την ανάλυση κονιαμάτων του μνημείου από το εργαστήριο Δογάνη Γαλανού. Οι παραπάνω μελέτες ανατέθηκαν από το Σωματείο Διάζωμα και παραχωρήθηκαν με δωρεά στο Υπουργείο Πολιτισμού. Μετά την έγκρισή τους από το ΚΑΣ, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2017 από την εφορία αρχαιοτήτων Πρέβεζας η υλοποίηση του έργου «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μεγάλου θεάτρου Νικόπολης, δεύτερη φάση», με αρχικό προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει τρία υποέργα. Τις εργασίες προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου, που υλοποιούνται με αυτεπιστασία από την εφορία μας, την προσωρινή αντιστήριξη των τυχοποιών της σκηνής και του παρασκηνίου, η οποία υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη μελέτη του καθηγητή Στυλιανίδη, και τις εργασίες αποκατάστασης του δυτικού και του ανατολικού αναλύματος του θεάτρου, που πρόκειται επίσης να υλοποιηθούν από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης. Οι εργασίες στο θέατρο υλοποιούνται με βάση μελέτες που έχουν παραχωρηθεί από το Σωματείο Διάζωμα και εξελίσσονται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, καθώς έχουν σχεδόν πλήρως ολοκληρωθεί οι εργασίες ανασκαφής και αποκάλυψης του μνημείου και συνεχίζονται εργασίες αποκατάστασης και αναδειξής του με τελικό στόχο την απόδοση στο κοινό. Δεν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή στο ανατολικό τμήμα του προσκηνίου της Άβλακας και μέρους της περιοχής έμπροσθεν της ανατολικής θολωτής παρόδου. Η συνέχιση των εργασιών στο σημείο αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επαναφορά στην κατακόρυφο ενός τείχου του ανατολικού παρασκηνίου που πρόκειται να υλοποιηθεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Η σχετική μελέτη δωρεά του διαζώματος του Σωματείου Διάζωμα εγκρίθηκε πρόσφατα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου. Με την ολοκλήρωση της ανασκαφής στο εσωτερικό του μνημείου προέκυψε το ζήτημα της πρόσβασης στο εσωτερικό του, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια ως την αποκάλυψη του προσκηνίου γινόταν από την περιοχή της σκηνής. Επιλέχθηκε το δυτικό τμήμα του θεάτρου, καθώς παρουσίαζε λιγότερα στατικά προβλήματα και εξετάστηκαν ως εναλλακτικές προτάσεις πρόσβασης η δυτική σκεπαστή πάροδος, καθώς και το δυτικό παρασκήνιο, τα οποία παρουσίαζαν εξόδους προς το χώρο εξωτερικά του μνημείου. Τελικά, αποκαλύφθηκαν και οι δύο χώροι. Στο δυτικό παρασκήνιο αφαιρέθηκαν επιχώσεις 3,5 μέτρων,
που αποκάλυψαν τετράγωνο χώρο διαστάσεων 6 επί 4 μέτρων που διασώζει απαρχή θόλου και επιτύχεια κονιάματα. Στον ανατολικό του τοίχο εντοπίστηκε είσοδος με κατόφλι που οδηγούσε στο προσκήνιο, ενώ στο δυτικό τοίχο αποκαλύφθηκε αντίστοιχη είσοδος με κατόφλι που οδηγούσε στην περιοχή εξωτερικά. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποχωμάτωσης εσωτερικά της δυτικής σκεπαστής παρόδου, αντί τους Μάξιμους, μετά την απομάκρυση καταπεσμένων όγκων τυχοποιίας και την αφαίρεση επιχώσεων 1-2 μέτρων. Πρόκειται για κατασκευή κάτωψη σχήματος Γ, η οποία βρισκόταν στη βάση του κύλου, μεταξύ του ευθύγραμμου τοίχου του δυτικού αναλύματος και του σκηνικού οικοδομήματος, η οποία λειτουργούσε ως πάροδος. Κατά την ανασκαφή εντοπίστηκε το κατόφλι που οδηγούσε στο εξωτερικό χώρο, καθώς και ίχνη των υποδομών του δαπέδου προς το εσωτερικό.